Για να δούμε και εδώ τους κρατηρίσκους, γιατί φαίνονται να είναι πολύ πιο μεγάλο σωμί. Εδώ παρατηρούμε στο είδος την ημενοφόρα επιφάνεια, η οποία αποτελείται από φλεβόμορφες πτυχώσεις, ψευδοελάσματα, τα οποία στο είδος είναι αμυδρά, ενώ σε κάποια άλλα παρόμοια είδη του γένους γίνονται έντονα φλεβόμορφα, διχαλωτά, διακλαδιζόμενα. Κρατερέλος λουτένσκες, κρατηρίσκος ο χρυσός, ο χρυσίζου. Παγώσιμα και εξαιρετικά νόστιμα μοεντάρια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε βιότοπο Pinus nigra. Μπροστά μου έχω ένα βασιδίωμα από το είδος Chrogomphus rutilus. Το οποίο βρίσκεται σε μέσο στάδιο της ηλικίας. Ωραία. Να και δύο καρποσώματα από το είδος Suilus bellini. Τα οποία βρίσκονται σε μέσο στάδιο της ηλικίας. Πανέμορφα. Συνεχίζουμε. Να και μερικά Suilus bovinus, χείριος ο βοδινός. Και αυτό το είδος είναι φαγόσιμο, χαμηλής ποιότητας. Πολύ ωραία. Όπως και σε όλα τα υπόλοιπα είδη του γένους του Suilus, η πυλιοδερμίδα θα πρέπει να αφαιρείται, γιατί είναι δύσπεπτη και δημιουργεί δυσάρεστα προβλήματα. Κατά τα άλλα το είδος είναι φαγόσιμο, απλά φαγόσιμο. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ωραία. Suilus bovinus, Suilus ovodinus. Και γι' αυτό το είδος έχω πει χαρακτηριστικά σε παλιό βίντεο, οπότε δεν τα ξαναλέμε. Πανέμορφα.
Λοιπόν, να είμαστε και σήμερα Τετάρτη 16 Νοεμβρίου του 2022. Βρίσκομαι σε δάσος ανάμεικτο με μαύρη πεύκη και βελανιδιά. Ήρθε η ώρα του απολογισμού. Έχω βρει τα εξής φαγόσιμα είδη. Lactarius deliciosus, Lactarius vinosus, Suilus bovinus, Agaricus lecodaitis, Suilus bellini, Agaricus langei, Lycoperdon perlatum, Lactarius semisanguiflus, Χρογόφους ρουτήλους, κρήτος είμαι σκουαμουλόσα, κρατερέλους λουτένσκες και αγκάρικους καμπέστρις. Σήμερα είχε περισσότερα είδη. Καλούτσικα ήτανε. Είχε μόνο ένα βινόσους. Λακτάριους δελισιώσους, αυτά άρχισαν να εμφανίζονται. Και Λακτάριους σεμισανκουϊφλούς. Εδώ βλέπουμε πως έχει κοκκινήσει στο κόψιμο. Πορτοκαλιά, καρωτή, σάρκα, στα τυχώματα, η οποία μέσα σε λίγη ώρα γίνεται βυσσινιά. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.